Σας παρουσιάζω τον παγερό νερό κονό. Για φέρ τον μας. Δάρεο, αρκετά. Οι υπότες είναι έτοιμοι να επιτεθούν στον Όβελμορ και... Μου... Αλλά ήρθαμε εδώ για να μάθουμε για το Invincibus. Είναι το πιο επικίνδυνο όπλο σε όλο το γνωστό κόσμο, Arwin. Αλλά μπορεί να είναι και το κλειδί για να σώσουμε τον Όβελμορ. Σε παρακαλούμε. Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε το Invincibus. Το πιο περίφημο και πιο φωνικό επίτευγμα της οικογένειας Davanzi. Ντάριο, εσύ είσαι. Όχι, είναι ο παππούς μου. Ο κόσμος λέει ότι του μοιάζω, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Το Invincibus είναι η απόλυτη πανοπλία. Δίνει μεγάλη δύναμη σε όποιον τη φορέσει. Α, αυτό είναι το καλύτερο! Νόμιζα ότι θα μας δείξει κάποια σχέδια και διαγράμματα. Όπως βλέπετε, η πανοπλία σε κάνει απίστευτα δυνατό. Απίστευτα γρήγορο, απίστευτα αόρατο. Δίνει δηλαδή τεράστια δύναμη σε κάποιον. Γι' αυτό τι θέλουν οι υπότες του Μπέρναμ. Άρα δεν πρέπει να απλώσουν τα χεράκια τους. Έχεις δίκιο. Βασικά, κάποιος κάποτε προσπάθησε να την κλέψει. Ο Γκέρικ Γκρέιστόουν. Ώστε ο παππούς μου. Ναι! Έχουν κι άλλοι οικογενειακά προβλήματα. Ξέρω ότι τον εξόρισαν γι' αυτό, αλλά δεν το πιστεύω ότι το έκανε. Είπε ότι προσπάθησε. Δεν τα κατάφερε. Έτσι αποφάσισαν να κρύψουν μακριά την πανοπλία. Γι' αυτό την έδωσαν στον Τίμιθορ, το μάγο, για να βρει ένα μυστικό μέρος στο χρόνο και στο χώρο. Άρα ο Τίμιθορ ξέρει που είναι. Θεωρητικά, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα έψαχνε τα κλειδιά του, άρα θα το έχει ξεχάσει. Θα αγνοήσουμε το ότι ο παππούς μου προσπάθησε να κλέψει τον Invincibus. Α, εγώ όχι. Ένα ακόμη για να το γιορτάσουμε. Ακούστε, κανείς δεν καταλαβαίνει περισσότερο από εμένα ότι δεν είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις της οικογένειάς σου. Εσύ προσπαθείς για το καλύτερο. Αυτό είναι δώρο. Όχι. Ανοίξτε την πύλη! Φέρτε μπροστά μου το μεγάλο και ωραίο δώρο που μου έκαναν! Πατέρα, σταμάτα! Κι αν είναι παγίδα! Κι αν είναι ένα δώρο για τα γενέθλιά μου από τους Καζάντ! Ξέρεις, αυτό που είχε χρυμαρένει η αυτοκρατορία στέλνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου! Α, μάλλον ξέχασα τα γενέθλιά σου, αλλά... Καλευθείτε! Ποιος έχει όρεξη για γιορτή! Οι Καζάντ ξέρουν να κάνουν είσοδο. Σας χαιρετώ, μεγαλειότατε! Ήρθα εγώ, ο βασιλιάς Μπλίνι, για να σε διασκεδάσω εδώ με μια μικρή χρέωση για τα 35 σου γενέθλια. Βασικά, είμαι 57. Αλήθεια, με αυτά τα ροζ με γουλάκια. Πατέρα, ίσως πρέπει να προσέχουμε ποιον αφήνουμε να μπαίνει στο κάστρο μας. Οι υπότες μας έχουν επιτεθεί ήδη 2 φορές. Είναι τα γενέθλιά μου! Και ο νόμος της χώρας λέει ότι τίποτε κακό δεν συμβαίνει στα γενέθλιά μου. Βασιλιά Μπλίνι! Ας ξεκινήσει η χρέωση της διασκέδασης με την ώρα! Είμαι ο μεγάλος μάγος Γκιμλίνι! Κοίτα που θα βγάλω ένα νόμισμα από το αυτί σου! Ντα-δα! Μισώ τα μαγικά. Παγεροί νεροκόνοι, πάρτε τους πριν λιώσουν! Οι νεροκόνοι έχουν μεγάλη επιτυχία. Και ο βασιλιάς Μπλίνι μου δίνει ποσοστό από τα έσοδα. Περισσότερο από τους υπότες, μισώ τα πανηγύρια. Μισή τη διασκέδαση ή μισή αυτούς που διασκεδάζουν. Μην ανησυχείς, Άργουιν. Θα έχουμε εμείς το νου μας για τους υπότες. Κανείς δεν θα μας ξεφύγει. Ηρέμησε λίγο. Ω, άρα η Γκουίν θα αρπάξει το Invincibus πίσω από την πλάτη μου. Ωραίο αστείο. Διαφωνώ. Πρίγκιπα Άργουιν, έλα μαζί μου, σε παρακαλώ! Ναι, μισώ περισσότερο τα πανηγύρια. Το πακέτο μπήκε στη θέση του. Τα καλύτερα γενέθλιά μου! Στο επόμενο μου τρίκ θα βγάλω το μποξεράκι του πρίγκιπα Άργουιν μέσα από το καπέλο μου! Τα-τα! Σε παρακαλώ, αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Εντάξει, είναι το δικό μου. Μισώ τα μαγικά. Ρίξε ένα τσεκούρι, Καζάντ, δεν σ' αν έχει τύχει. Είμαι εντάξει! Φιγουράτζου. Κοίτα, γράμματα Καζάντ. Τα διαβάζεις?
σκηνή με θαυμαστές εφευρέσεις, σαν να φτιάχτηκε για μένα. Τι έχει το κουτί? Ω, θα το βρεις αφού ανακαλύψεις τι έχει μέσα αυτό. Ωραία! Hey, τι πρέπει να κάνω? Είναι παζλ των Καζάν. Είναι αδύνατο να το λύσεις. Κοίτα εμένα! Ντάριο, όχι! Είναι απίθανα! Τι συμβαίνει? Μήπως μας εχμαλώτησαν? Σας έβαλαν οι υπότες, έτσι? Ξέρεις πόσα βγάζεις δουλεύοντας στα πανηγύρια? Ακούσαμε ότι ο Ντάριο Νταβάντσι λατρεύει τις εφευρέσεις, άρα ίσως να λατρέψει και αυτήν εδώ. Την ονόμασα το τρυπάνι της συντέλειας του κόσμου. Γυρίζοντας το κλειδί, το τρυπάνι της συντέλειας θα πλημμυρίσει το βασίλειο με λάβα. Εκτός αν μας δώσεις το Invisibus. Ντάριο, μην πεις ούτε λέξη. Θα πω μόνο μία λέξη. Βοήθεια! Φίμωσέ τους! Βάλε μπρος το τρυπάνι! Αυτό το κλειδί είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σταματήσει τη λάβα και να σώσει τον Όβελμορ. Γιατί δεν το σκέφτεσαι ξανά όσο εμείς θα πάμε να αγοράσουμε ζαχαρωτά? Ω, αυτά τα λατρεύω. Ηρέμησε, είπαν. Τα μαγικά έχουν πλάκα, είπαν. Φτάνει! Ήρθε η ώρα να τα πω χήμα στο βασιλιά. Αχριέ! Άφησε τους να φύγουν! Σταμάτα, ανόητε! Άργουιν, ο βασιλιάς Μπλίν ήρθε να μας σώσει. Τι? Ανακάλυψα ότι οι τρεις από τους υπηκόους μου δουλεύουν για τους υπότες του Μπέρναμ! Θα πλημμυρίσουν την πόλη με λάβα, εκτός αν τους δώσουμε το Invisibus! Να πάρουμε το κλειδί πριν άνε! Πολύ αργά! Θα το έκανε ο Ντάριο. Ντάριο! Φυσικά! Και το Σκάι όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Οι Καζάν! Έχουν το κλειδί για να το σταματήσουμε. Καλή προσπάθεια! Δεν πρόκειται να πάρεις το κλειδί! Εντάξει, αλλά αυτό σημαίνει τώρα ότι πρέπει να δεις το μαγικό μου σοου! Μα τι κάνεις? Τα-τα! Αυτό είναι δικό μου! Αυτό ήταν εντυπωσιακό! Δεν ακούγεσαι πολύ έκπληκτη! Τώρα πάμε να κλείσουμε το τρυπάνι! Παρατρίχα! Τα καταφέραμε! Τότε γιατί είναι ακόμα? Κάντε πίσω! Θα επιτεθώ με το σούπερ παγοβόλο! Ντάριο! Τα κατάφερες! Η λάβα πάγωσε εντελώς! Κατάφερες να χιονίσει για τα γενέθλιά μου! Να πω... παρακαλώ!
Βασιλιά Μπλίνι, εξέθεσε σε μένα και το λαό μου σε μεγάλο κίνδυνο σήμερα. Το Νόβελμορ σχεδόν καταστράφηκε. Ωστόσο, με ένα τόσο καλό face painting, πατσίζουμε. Θα τα πούμε του χρόνου, αγαπητέ Βασιλιά. Α, σου έκανα και ένα 20% έκπτωση λόγω της αναστάτωσης. Είναι δίκαιο. Νομίζω ότι αυτό είναι δικό σου. Μισώ τα μαγικά. Παιδί μου, εσύ τι μου πήρες για τα γενεθλιά μου? Πατέρα, έσωσα την κατάσταση. Και αυτό? Καλά, η σκέψη είναι που μετράει.